Μέχρι τώρα και ο εισηγητής μας και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που τοποθετήθηκαν έχουν θίξει τις περισσότερες πλευρές και έχουν αποκαλύψει τι κρύβεται πίσω από αυτό το νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα». Ομολογουμένως, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί ποτέ, νομοσχέδιο να έχει ένα τέτοιο τίτλο. Συνήθως τα νομοσχέδια αναφέρονται στην ανάπτυξη, σε όλα αυτά τέλος πάντων. Αλλά «Επενδύω στην Ελλάδα» νομοσχέδιο, μάλλον διαφημιστικό σποτ θυμίζει. Και αν θέλουμε να το μεταφράσουμε αυτό το διαφημιστικό σποτ για να καταλαβαίνει ο κόσμος και τι συμβαίνει, θα μπορούσαμε να πούμε. Τι λέει το σποτ? Μονοπόλια, επιχειρηματικοί όμιλοι, καπιταλιστές ντόπιοι και ξένοι, πολυεθνικές, ελάτε, περάστε. Έχουμε χρήμα η Ελλάδα. Από πού? Γδάρατε τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, τον τζακίσατε και περηφανεύεστε για τα πλεονάσματα. Έχουμε φυσικό πλούτο. Τον ξεπουλάτε όλων, όλες οι κυβερνήσεις, και τον έχετε βάλει και στο ταμείο. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα να σας προσφέρουμε. Έχουμε ταυτόχρονα και θεσμικό πλαίσιο στα μέτρα σας. Έχουμε δε φτηνό, ευέλικτο, εργατικό δυναμικό, δεν είναι αλήθεια? Κι όμως αυτά δεν φτάνουν. Παίρνουμε και άλλα μέτρα τώρα για να σταματήσει να διεκδικεί ο εργαζόμενος. Να κλαίει τη μοίρα του, να περιμένει να πέσει το μάνα εξ ουρανού. Να σταματήσει, και αν όχι δεν γίνεται, να περιορίσει αυτές τις απεργίες που χαλάνε την εικόνα της πόλης. Μιας πόλης που ο μισός, τα τρία τέταρτα του κόσμου, ζει στη φτώχεια, την σύγχρονη φτώχεια λέω, και την εξαθλίωση. Έχουμε λοιπόν και καινούργια μέτρα για να μπορείτε ανεμπόδιστα, έτσι νομίζετε τουλάχιστον εσείς, να φουσκώνετε τα πρωτοφόλια σας. Έχουμε επίσης, λέει η κυβέρνηση, και ένα καλό παραμύθι να προσφέρουμε στο λαό, λέγοντας ότι με όλα αυτά που κάνουμε, που θα πάει η Ελλάδα μπροστά, θα έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, νέα δημοκρατία, δίκαιη ανάπτυξη καπιταλιστική, ΣΥΡΙΖΑ, ανάπτυξη με κοινωνικά χαρακτηριστικά, κοινάλ ΠΑΣΟΚ. Όπου σε αυτή την ανάπτυξη και οι καπιταλιστές θα αυξάνουν τα κέρδη τους και οι εργαζόμενοι θα κερδίζουν. 0,9 του παγκόσμιου πληθυσμού έχει το 46% του παγκόσμιου πλούτου. Κύριε Λιβανέ, αυτό το σύστημα υποστηρίζεται και μας κάνετε και κριτική. Καλά κάνετε, δεν είμαστε δεκτικοί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και λέει και κάτι άλλο η κυβέρνηση. Είτε έμεσα είτε άμεσα, ότι σε αυτό το παραμύθι που σερβίρουμε στον κόσμο έχουμε και συμμάχους. Είναι τα άλλα κόμματα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κοινάλ ΠΑΣΟΚ, είναι και άλλοι που βέβαια πέρα από τις φραστικές επιμέρους διαφορές που υπάρχουν και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν για να εναλλάσσετε το παιχνίδι, στηρίζουν όμως αυτό το παραμύθι της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γιατί καπιταλιστική ανάπτυξη είναι. Σερβίροντας στο λαό πάλι ότι θα είναι ωφέλιμη για όλους και ότι θα πάει η Ελλάδα μπροστά. Πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα, για να δούμε αυτή η ανάπτυξη. 700 ευρώ ο εργαζόμενος να ζήσει, 700 εκατομμύρια ο εφοπλιστής. 400 ευρώ ο νέος άνθρωπος, 400 εκατομμύρια ο τραπεζίτης. 200 και 300 ευρώ η νεολαία, 200 και 300 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Ψέματα λέμε? Έτσι δεν είναι? Πόσοι είναι αυτοί που κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πλούτου στην Ελλάδα? Μια χούφτα μπροστά στον πληθυσμό. Τέτοια ανάπτυξη. Και αυτό για όλους αφήστε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Σας είπα τα στοιχεία. Δεν μπορεί να ισχυρίζεστε, και αυτοί μιλάμε στον κόσμο τώρα, ότι αυτοί που είναι ζάπλουτοι παίρνουν και άλλα προνόμια και αυτοί που ζουν στη φτώχεια καταδικάζονται όλο και σε χειρότερη ζωή να ζουν. Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, προϋποθέτει αύξηση των κερδών. Και η αύξηση των κερδών, εκτός αν τετραγωνίσετε τον κύκλο, βγαίνει από την εκμετάλλευση, από τη στιγμή εκμετάλλευση των εργαζομένων, από την αντιτικοποίηση της εργασίας, από αυτούς δηλαδή που παράγουν τον πλούτο. Και επειδή βάζετε τα ερωτήματα εδώ
και κοροϊδεύετε τον κόσμο συνολικά όλοι σας που υπερασπίζετε αυτή τη βαρβαρότητα, ρωτάμε, ποιος παράγει τον πλούτο? Αν σταματήσουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, κινείται τίποτα? Όχι. Αν σταματήσουν οι εργοδότες, κινείται? Όλα κινούνται. Μπορούν οι εργαζόμενοι όλα να τα κινήσουν και σήμερα είναι και πολύ, σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και αυτό είναι το ζητούμενο για τη μελλοντική κοινωνία. Επιγραμματικά, τι δίνει, γιατί δίνει αυτό το νομοσχέδιο? Πολλά. ΣΔΙΤ μετατρέπονται σε στρατηγικού χαρακτήρα, συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γιατί? Για να μπορούν να πάρουν τα κίνητρα, δηλαδή τα λεφτά του κόσμου που μαζέψατε τόσα χρόνια, να το δώσετε στους επιχειρηματίες για να διευκολυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις. Ποιον συμφέρουν, το κεφάλαιο ή τους εργαζόμενους? Μπας και δεν υπάρχει κεφάλαιο. Υπάρχει. Δεύτερον, διπλασιασμός συντελεστή δόμησης για μικρότερες επενδύσεις. Και όταν λέμε μικρότερες, εφανταζόμαστε. Δεν είναι κανένα μαγαζάκι. Τι σημαίνει πρακτικά, το ξέρει όλος ο κόσμος, να διπλασιάσεις το συντελεστή? Τρομερό χρήμα. Ιδιωτικοποίηση ελέγχων. Τα λέω όπως τα είπε και ο Νίκος Καραθρασόπουλος, αλλά και τα ανέλησε επιγραμματικά. Ιδιωτικοποίηση ελέγχων. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Θα φτιάχνουν τα πλάνα των επενδύσεων, θα ελέγχουν αν ελοποιούνται και θα προχωράνε και θα ζουν καλά και εμείς καλύτερα. Ό,τι δηλώσει λοιπόν ο επιχειρηματίας, αυτό ισχύει. Τελειώνουν και οι έλεγχοι. Εγκατάσταση στην Αττική επιχειρήσεων μεσαίας όχλησης. Ερώτημα. Θα τα πάτε στην Εκαλία? Δεν φαντάζομαι. Στην Κηφισιά? Στο Ψυχικό? Όχι βέβαια. Πού θα τα πάτε? Σε λαϊκές συνοικίες. Για να επιδεινώσετε ακόμα και να υποβαθμίσετε την κατάσταση των εργαζομένων και να υποβαθμίσετε τις λαϊκές συνοικίες. Απόφαση, λέει, Δημοτικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία καταργείται η ενισχυμένη για την ιδιωτικοποίηση τομέων. Ποιων τομέων? Των κερδοφόρων. Τι κάνετε, να ξέρει και ο κόσμος? Απορρίμματα. Απορρίμματα είναι χρυσός. Το ξέρουν όλοι σήμερα. Μεγάλη επένδυση με μεγάλα κέρδη. Ηλεκτροφωτισμός, πεδίο καινούριο λαμπρό και η πράσινη, το πράσινο και η πράσινη οικονομία, το νέο πεδίο κερδοφορίας. Ποιο είναι και το μυστικό εδώ, για εσάς που λέτε το ρίσκο του επιχειρηματία? Είναι εξασφαλισμένα όλα. Γιατί είναι ανταποδοτικά. Θα τα πληρώσει ο Κοσμάκης και ο επιχειρηματίας θα βγάζει κέρδη συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και θα τα αυξάνει. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενταγμένο στις αναπτυξιακές προτεραιότητες και εδώ. Για πέστε μας εσείς, για τα έργα που έχουν να κάνουν με τη ζωή κυριολεκτικά, τη ζωή εννοούμε, όχι γενικά, του λαού θα τα επιδοτήσετε? Αντιπλημμυρικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα θεωρεί επέλεξιμα. Αντιπυρικά, παρομοίως. Αντισεισμική προστασία. Πόσα σχολεία και πόσα κτίρια είναι ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί. Αυτά θα τα δώσετε? Όχι βέβαια. Μα καθόλου. Γι' αυτό τα εντάσσετε στη στρατηγική, τη συνολική, για να φύγουν αυτά από τη μέση. Και πάρα πολλά, εξαίρεση ονομαστικών μετοχών. Αλήθεια. Ο δημοσιογράφος θα κάνει δήλωση πόθεν έσχυν και ο ιδιοκτήτης δεν θα κάνει? Πώς γίνεται αυτό? Αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων. Από πού? Από όλα τα νομικά πρόσωπα. Καταλαβαίνετε, μεταπτυχιακά. Δωρεάν παιδεία. Ζήτω. Πληρώνεις από το δημοτικό μέχρι και το μεταπτυχιακό. Ποιος επιβαρύνεται, ποιος δεν μπορεί να πληρώσει? Τα φτωχά λαϊκά στρώματα, συνολικά. Αυτή είναι η πολιτική, για να μην πω όλα λοιπόν, στους κεφαλαιοκράτες. Χρήμα ζεστό, γιατί αυτό είναι πλάση, για να χρησιμοποιήσω γνήσια ελληνικά, δηλαδή προστίθεται σε όλα τα προηγούμενα προνόμια που έδωσε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μειώνοντας φορολογίες, τα διανεμόμενα κέρδη κλπ. Και τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία ως πρωταθλήτρια να πάει και παραπέρα. 5% φορολογία για τα διανεμόμενα καθαρά κέρδη, γιατί υπάρχουν και άλλα κέρδη κρυμμένα, 20% και 22% για τον μισθωτό. Αυτή είναι. Φτάνουν αυτά που δεν φτάνουν? Έρχεται το δεύτερο πακέτο, το δεύτερο και φαρμακερό, που είναι ουσιαστικό, που είναι ένα μεγάλο δώρο σε όλους αυτούς που κλέβουν τον υδρότα του εργαζόμενου. Αλλαγές στο εργατικό δίκαιο, που επιχειρούν τώρα να δώσουν χαριστική βολή στα εργασιακά δικαιώματα και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες που έχουν απομείνει. Είναι κεραυνός στην εθρία, συνειδιάστηκαν κάποιοι?
Ότι δεν θα γίνονταν αυτά, όχι. Είναι συνέχεια της επίθεσης που έχει ξεκινήσει. Να μην πάω παλιότερα, μετά το 90, που άρχισαν να αφαιρούνται ένα μετά το άλλο. Ώρα να πάω τα τελευταία χρόνια. Είναι συνέχεια της επίθεσης στα δικαιώματα, σε ό,τι απομένει, από όλες, μα όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα μέσα στα μνημόνια. Τσακίσατε τους εργαζόμενους. Όλοι σας. Τους λιώσατε όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν πειράξατε κανέναν από τους μεγάλους. Ούτε εθελοντική προσφορά ζητήσαν, εθελοντική φορολογία. Σκεφτείτε. Και δεν λέτε και στον κόσμο εθελοντικά να πηγαίνει στην εφορία. Αυτά λοιπόν είναι συνέχεια της προηγούμενης πολιτικής. Και της λέω, ρύθμιση κατώτατο μισθού. Εσείς που λέτε για ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Ποιος το αποφασίζει? Ο Υπουργός. Νόμος Νέας Δημοκρατίας που έγινε Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι θέμα ονομάτων. Τα ονόματα κρύβουν πίσω τις πολιτικά κόμματα. Τι ήταν αυτό, αποφασίζει ο Υπουργός με κριτήριο τι? Τις ανάγκες των εργαζομένων? Το την απώλεια, όχι. Την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δηλαδή τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών και του κεφαλαίου. Δεύτερο, δικαίωμα ενώσεων προσώπων για σύναψη επιχειρηματικών συμβάσεων. Ο δούριος ύπος μέσα στο εργατικό κίνημα που διατηρήθηκε και συνεχίζει και από αυτές μάλιστα υπερέχουν των κλαδικών. Υπονομεύουν την αρχή δηλαδή της ευνοϊκότητας ρύθμισης. Ποιος τα έκανε αυτά? Όλοι σας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, το καταργήσατε? Όχι. Γιατί? Δεν το ξέρατε ότι υπονομεύει ουσιαστικά το συνδικαλιστικό κίνημα? Και φυσικά Πασόκ Κινάλ. Τρίτο, κατάργηση έρχεται τώρα της ίδιας της αρχής, της εύνοιας, ας το πούμε, της ευνοϊκότερης δηλαδή για τον εργαζόμενο να επιλέξει την ευνοϊκότερη σύμβαση. Και ήρθε και ο απεργοκτόνος νόμος. Απαρτία 50% συν 1 που το ψηφίσατε εν, πώς το λένε, χορό και πώς το λένε, χορδές και οργάνης. Ζήτω, πανηγύριζε ο κ. Γεωργιάδης μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και έδινε συγχαρητήρια. Και σας ρωτάμε, εσείς κυβερνήσατε και κυβερνάτε με 50% συν 1? Δεν τρέπεστε να ζητάτε από τον εργαζόμενο να αποφασίσει για την απεργία και εσείς να κυβερνάτε μια χώρα με 23%? Δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αστική εννοώ. Αυτός ο απεργοκτόνος νόμος που τώρα είναι κάθε κυβέρνηση λοιπόν μέχρι τώρα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Η γραμμή ήταν στηρίζουμε, πληρώνει ο εργαζόμενος όλα και την κρίση κλπ. Τσακίζουμε τον εργαζόμενο και στηρίζουμε το μεγάλο κεφάλαιο και προσπαθούμε, αυτό κάνατε όλα αυτά τα χρόνια, όσο μπορούμε να υπονομεύσουμε τη δυνατότητα που έχει ο εργαζόμενος για να οργανώσει την πάλη του και να διεκδικήσει. Τώρα με αυτό το νομοσχέδιο τι έρχεται? Το 68 το κάνατε ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια θερμά κύριε Τσακαλώτου, δεν μη ζητήσετε το λόγο επί προσωπικού. Και το 32 έρχεται, που είναι και πιο σκληρό και που το γλιτώσατε γιατί χάσατε, γιατί έτσι θα πήγαινε, στη συντριπτική του πλειοψηφία, με επιμέρους διαφορές, γιατί είναι απαιτήσεις και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς στις διαπραγματεύσεις που κάνετε, απλά δεν τα λέτε στον κόσμο. Τώρα έρχεται το 32% να το συμπληρώσει πιο γρήγορα, πιο άγρια η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, το ξαναείπα, ανατρέπεται η αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης για τον εργαζόμενο και μετατρέπεται κοινικά σε ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους εργοδότες. Υπερισχύουν οι επιχειρησιακές έναντι των κλαδικών και θα μας πει κανένας, μα καλά, τι έχετε με τις ενώσεις των προσώπων? Τι έχουμε? Οι εργοδότες τις φτιάχνουν. Βάζουν δύο τσανάκια τους εκεί, να το πω έτσι, υποτακτικούς τους, θα πάρω και τη δευτερολογία, όπως συμφωνήσαμε στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Φτιάχνουν μια ένωση, υπογράφουν μια σύμβαση, η οποία τελικά υπερισχύει τις κλαδικές και αυτό τι έχει στόχο? Να μειώσει συνολικά τις αποδοχές των εργαζομένων. Τέτοιοι ηγούνται εκεί, στη συντριπτική πλειοψηφία των ενώσεων προσώπων. Και βέβαια ο στόχος είναι και γενικότερος. Με όλο αυτό το πλαίσιο να μειωθεί ο μέσος μισθός στο κατώτατο επίπεδο. Ποιος το ζητάει αυτό? Ποιος? Οι οργανώσεις των επιχειρηματιών. Αυτοί ζητάνε να μειωθεί ο μέσος μισθός και λένε, σε διάντροπα θα έλεγα, ότι είναι πολύ μεγάλος για τα δεδομένα της Ελλάδας. Οι εξαιρέσεις που εισάγεται για τις επιχειρήσεις που έχουν οικονομικά προβλήματα και άλλες, που είναι πολλές και αφορούν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, είναι δούριος ύπος.
για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Πρώτο ερώτημα. Ποιος θα καθορίζει τα κριτήρια που μια επιχείρηση έχει οικονομικά προβλήματα? Ποιος? Ο υπουργός. Γιατί οι περισσότερες επιχείρησεις έτσι λένε. Λέτε ότι είναι μόνο αυτές που είναι σε πτωχευτική διαδικασία. Λάθος. Είναι κι άλλες και κοινωνικού χαρακτήρα και όλα τα υπόλοιπα που απασχολείται χιλιάδες κόσμος και είναι και η δυνατότητα αυθαίρετα ο υπουργός να καθορίζει κι άλλες. Που σημαίνει, καταρχήν αυτό έχει πρόβλημα συνταγματικότητας, εξαιρεί δηλαδή δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και τι κάνετε, βάζετε το ψεύτικο δίλημα. Τι προτιμάτε, να κλείσουν επιχειρήσεις ή να μειωθούν οι μισθοί? Μάλιστα, γιατί κλείνουν οι επιχειρήσεις? Γιατί πάνε στη Βουλγαρία κι αλλού? Δεν έχουν εθνική συνείδηση? Φυσικά και δεν έχουν, πάνε για κέρδη. Και αυτό πάνε εκεί. Βάζετε φραγμούς? Όχι. Γιατί άλλο κλείνουν οι επιχειρήσεις? Να μιλήσουμε με όρους πιάτσας, για να μιλήσουμε λαϊκά. Όμιλος με 5 επιχειρήσεις που τις έχει νομοθετικά φτιάξει μια χαρά. Χρεοκοπεί τη μία, δεν πληρώνει κανέναν, ούτε στα δικαστήρια δεν έχουν πάει ακόμα και όλες οι άλλες είναι κερδοφόρος. Και ο ίδιος ζει ζάπλουτος. Επιχειρήσεις χρεοκοπημένες και πτωχές και επιχειρηματίες εκατομμυριούχοι για να μην πω δισεκατομμυριούχοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έχετε φτιάξει ένα τέτοιο σχέδιο παντού, όμιλοι ολόκληροι, που ξεχωρίζουν επιχειρήσεις. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί δεν κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ. Και πρέπει να μιλάμε ώρες. Αυτό θα, σε αυτούς λοιπόν, τι θα κάνετε? Ακόμα αυτό το ρίσκο που λέτε. Δεν πήρε το ρίσκο, δεν το πληρώσει. Δεν μπορεί να είναι ζάπλουτος αυτός και να μην πληρωθούν οι εργαζόμενοι, να του ζητάει τους εργαζόμενους να μειώσουν τους μισθούς. Πάλι οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώσουν. Όταν όμως τα κέρδη του πάνε στα ύψη, το λέω όχι ότι το υποστηρίζουμε, γιατί δεν γίνεται και οδηγεί αλλού. Το έχω ξαναπεί. Βάλτε 15% των κερδών στους μισθούς, υποχρεωτικά με νόμο. Γιατί το κάνετε? Και γιατί κάνετε στους εργαζόμενους υποχρεωτικά να μειώσουν τις αποδοχές τους? Να, η σκληρή ταξική και απάνθρωπη πολιτική. Δεύτερη πλευρά αφορά την ομή παρέμβαση του κράτους αλλά και της εργοδοσίας, πακέτο πάνε, στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Και λέμε, με ποιο δικαίωμα εσείς, κυβέρνηση? Κύριε Παφιλή, πρέπει να λόγω... Όχι, όχι. Αφήστε να, και... να, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν συμφωνήσαμε. Στη διάσκεψη των Προέδρων, πάρετε τα πρακτικά. Όχι, ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δευτερολογία τους. Ναι ή όχι? Όχι, όχι. Μαζί, ήμουνα και εγώ στη διάσκεψη Προέδρων. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για να μην... πρέπει να σεβαστούμε και τους βουλευτές. Ακούστε κάτι. Για να σεβαστείτε... Η δευτερολογία. Με αφήνετε? Να πω εγώ την άποψή μου. Να η δευτερολογία. Πείτε, χρόνο. Η δευτερολογία έχει ένα πρακτικό νόημα. Όταν εξαντλούνται οι πρωτολογίες. Οι πρωτολογίες όμως όλων. Εγώ τώρα, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώστε όσο γίνεται γρηγορότερα. Διότι είμαστε σε πολύ, πολύ πολύ χαμηλό βαθμό ομιλιών βουλευτών. Κάντε μου τη χάρη για να διευκολυνθούν όλοι. Κύριε Πρόεδρε, αν σας απασχολεί αυτό, γιατί δεν βάζετε 4 μέρες να μιλήσουν όλοι και επί της αρχής και επί των άρθρων, όπως προτείναμε εμείς? Γιατί πάτε ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε και τώρα κάνετε και τον υποστηριχτή όταν μην μιλήσουν? Είμαστε στη διάσκεψη των Προέδρων. Ξεκαθάρισε ο κύριος Πρόεδρος ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αν θέλουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τη δευτερολογία τους. Αυτό προσπαθώ να κάνω και δεν θα πάω παραπέρα και μου έχετε φάει και 3 λεπτά, 2,5 λεπτά. Συνεχίζω λοιπόν. Μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αλήθεια, ποιο σατανικό μυαλό ή ποια σατανικά μυαλά τα σκέφτηκαν αυτά? Με ποιο δικαίωμα εσείς θα παρέμβετε στη λειτουργία των σωματείων? Πού το βρήκατε? Τα σωματεία έχουν καταστατικά, ελέγχονται από τα πρωτοδικεία, τελεία και παύλα. Θέλετε να διασταυρώσετε τι γίνεται, πάρτε το μετρό, πάρτε από τα πρωτοδικεία όλα. Και πώς έγιναν οι εκλογές και ποια είναι τα διοικητικά συμβούλια. Υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία στα πρωτοδικεία, ναι ή όχι? Τι το θέλετε λοιπόν το γενικό φακέλωμα, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Τι θέλετε να πετύχετε με αυτό? Ποιος θα έχει πρόσβαση στο μετρό? Θα το αποφασίζει ο υπουργός. Για να μην πω τώρα ότι με τα σύγχρονα μέσα θα τα χακάρουν όλα. Και ο κάθε εργοδότης θα έχει το μητρό όποιος είναι στο σωματείο για να μπορεί να ξεδιαλέγει. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό το θέλετε το μητρό. Ενδιαφέρεστε για την ομιμότητα της ΓΕΣΕ? Πού είναι ο κύριος Βρούτσης? Δεν ξέρει τίποτα τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Πάρτε το εξώδικο, το έχουμε καταθέσει στα πρακτικά, 92 σελίδες, για να δείτε τέρατα και σημεία των εκλεκτών σας
της συνδικαλιστικής μαφίας που έχει βγάλει 1.200 οικοδόμους στην Καλαμπάκα, παραδείγματος χάρη, ότι ψήφισαν ότι υπάρχουν 150. Και πάρα πολλά. Και πάρα διευθυντικά στελέχη, τέρατα και σημεία καταγεγραμμένα. Με στοιχεία, όλα αυτά. Άμα θέλετε να ξεκαθαρίσετε, πάρτε να τα μάθετε. Το Μητρώο είναι η λίστα που θα πάει στις επιχειρηματίες για να απαλλαγούν δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μα αλήθεια, έχετε ξεφύγει από κάθε όριο. Δηλαδή θα κάθεται ο άλλος στο σπίτι του και θα ψηφίζει αν θα κάνουμε απεργία ή όχι. Θα ψηφίζει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα τον πιάνει ο εργοδότης από το σβέρκο, να το πω έτσι, στους περισσότερους, γιατί αυτά που συμβαίνουν τα είπε και ο κύριος Μπρούτσης. Απλά τα ενισχύει και θα του λέει κάτσε στο κομπιούτερ και ψήφισε, να δω και τι ψηφίζεις. Ναι ή όχι. Ναι. Δεύτερο θέμα. Είναι διαβλητά όλα αυτά τα συστήματα. Είναι. Είναι, χακάρονται όλα για να χρησιμοποιήσω τέτοια λέξη. Τρίτο και σημαντικότερο. Τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να ευνουχίσετε το εργατικό κίνημα από τη δύναμή του. Και η δύναμή του είναι η συλλογικότητα. Είναι η συζήτηση. Είναι η αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Είναι η ταξική αλληλεγγύη. Και αυτό δεν γίνεται από το κινητό στο σπίτι. Ούτε από το κινητό ή το σταθερό, τέλος πάντων τον υπολογιστή, του αφεντικού. Θα πάει στη συνέλευση, θα μιλήσει, θα ακούσει. Θα δει τους άλλους συναδέλφους του. Αυτό θέλετε να ευνουχίσετε. Αυτό θέλετε να σπάσετε. Αυτό, να απομονωθεί ο καθένας στον εαυτό του, στο σπίτι του και αφήστε τα περισύγχρονης τεχνολογίας. Τι λέτε, δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι, δεν αποφασίζει ο άλλος να πάει στη συνέλευση. Θέλετε τα καταργήσετε όλα αυτά. Τι θέλετε να κάνετε. Gotham, μια κίνηση της μόδας. Αυτό θέλετε. Θέλετε όσο μπορείτε να τσακίσετε τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι. Και να πω και κάτι. Αυτό δείχνει ένα κινησμό απίστευτο. Μια εχθρότητα ασύλληπτη. Κυριολεκτικά με αυτά τα δύο μέτρα. Απέναντι σε ποιους. Απέναντι σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Θέλετε να δημιουργήσετε και σύγκρουση μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί λέτε ότι δίνουμε τη δυνατότητα, δεν είναι υποχρεωτικό. Μα αυτό ακριβώς θα γίνει. Θα βάλουν οι εργοδότες αυτά που ελέγχουν και άλλοι εργατοπατέρες εξαγορασμένοι από πολλές πλευρές και πολιτικά αλλά και οικονομικά, θα βάλουν τις ενώσεις και άλλα να ψηφίζουν ηλεκτρονικά και θα αρχίσει ο καυγάς μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ότι εμείς ψηφίζουμε έτσι, εσείς αλλιώς, άρα διάσπαση. Αυτή είναι η ιστορία. Και τέλος είναι η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία που καταργείται. Δεν προστατεύεται την εργασία ούτε τους εργαζόμενους. Προστατεύεται μια χούφτα καπιταλιστές που εκμεταλλεύονται όλο τον κόσμο. Τους δίνεται τα πάντα. Έχετε την εντύπωση ότι θα μείνει ένα έτσι αυτά. Μπορεί τώρα, επειδή βλέπετε κι εσείς και ξέρετε πολύ καλά τις δυσκολίες του εργατικού κινήματος, από πολλούς παράγοντες, την απογοήτευση κάνατε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ μεγαλύτερη προσφορά από όλους. Όταν αναπτύχθηκε ο ριζοσπαστισμός, τους απογοητεύσατε και κατέβασαν το κεφάλι. Όμως υπάρχουν αιστείες αντίστοιχες που δυναμώνουν. Και θα δυναμώνουν όλο και περισσότερο. Δεν θα περάσετε καλά. Σας προειδοποιούμε. Και εκεί που λέγατε σιγή νεκροταφείου, γέμισε η Αθήνα διαδηλώσεις παντού. Και ο κύριος Βρούτσης όταν μιλάει εδώ, που απουσιάζει τώρα, και να τα πούμε έτσι τέτα-τέτ, όταν μιλάει για συμφέροντα συνδικαλιστών, να τα ψάξει στη Νέα Δημοκρατία στα γραφεία, να τα ψάξει στο Κινάλ, να τα ψάξει αλλού στους εργοδότες που εξαγοράζουν. Αυτοί είναι που έχουν συμφέροντα και όχι εκείνοι που από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν και παλεύουν και απολύονται κατά χιλιάδες κιόλας μέχρι τώρα από τους εργαζόμενους, γιατί προσπαθούν να υπερασπίσουν στοιχειώδη δικαιώματα. Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Ο κόσμος πρέπει να ξανασυσπηρωθεί στα σωματεία, να πετάξει έξω τους εργατοπατέρες, να στηρίξει ταξικές δυνάμεις. Το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή και για το σήμερα ενταγμένο στη γενική ανατροπή και όχι στην υπηρεσία της βαρβαρότητας του καπιταλισμού.